Θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Μαζί μας σήμερα βρίσκεται ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις πολιτικές εξελίξεις. Γραμματέα, έχεις το λόγο. Να σας ευχαριστώ και εγώ την πλευρά μου που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, η σημερινή ημέρα έχει τις ιδιαιτερότητες λόγω των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων. Είναι σαφές ότι έχουμε μπροστά μας τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, με χρονικό ορίζοντα το πολύ μέχρι το Μάιο, με ορισμένες αυτή τη στιγμή τις διαδικασίες τις εκλογικές για τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Ευρωεκλογές τον Μάιο, και άγνωστο να παραμένει ακόμα το πότε θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η χρονική περίοδος που έχουμε μπροστά μας για μας είναι το μεγάλο στοίχημα για τη δημοκρατική παράταξη, αλλά είναι και το μεγάλο στοίχημα για την ίδια τη χώρα. Χθες λοιπόν πήραμε μία μεγάλη απόφαση ως κίνημα αλλαγής. Συνεχίζουμε με όσους θέλουν και μπορούν. Αυτή η λογική της εσωστρέφειας και της πολυφωνίας που ουσιαστικά οδηγούσε στο να μην είναι σαφές και θόλωνε το διακριτό πολιτικό μας στίγμα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτό. Το κίνημα αλλαγής ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2017 και δεν ιδρύθηκε ως ένωση κομμάτων, ούτε ως συμφωνία ηγεσιών. Ιδρύθηκε από τη βάση μας με 212.000 συνιδρυτές. Και ακριβώς έτσι ξεκίνησε. Και ακριβώς αυτό θα υπηρετήσουμε. Και η μαζική συμμετοχή λοιπόν που είχαμε στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2017 στέλνει σε εμάς μία σαφή εντολή. Να τιμήσουμε απαρέγκλιτα την αυτόνομη πορεία και την αυτοδύναμη στρατηγική του κινήματος αλλαγής της μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, η στάση του οποιοδήποτε συνηγορεί αντικειμενικά και εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του κύριου Τσίπρα και την εργαλειοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη δική μας πλευρά. Συνεχίζουμε λοιπόν με όσους θέλουν και μπορούν, συνεχίζουμε πιο δυνατοί από ποτέ, με τις διαδικασίες του συνεδρίου μας να έχουν οριστεί για το τέλος του Μαρτίου. Προχωράμε σε καταστατικό συνέδριο που θα αποφασίσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες και την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων, αλλά παράλληλα και την ενιαία πλήρη λειτουργία του κινήματος αλλαγής. Αυτό που για μας είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να καταστεί σαφές ότι δίνουμε όλες τις εκλογικές μάχες απέναντι και στους δύο υποτίθεται πόλους του σημερινού πολιτικού συστήματος, αυτό το τεχνητό δίπολο του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατίας. Από τη μία πλευρά απέναντι στην πολιτική πρακτική του λαϊκισμού, του τυχοδιοκτισμού, της δημαγωγίας του ΣΥΡΙΖΑ, τις καθεστωτικές παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαιοσύνη, στην αποθέωση του κρατισμού, απέναντι σε μια πολιτική που δεν δίνει καμία προοπτική για την επόμενη μέρα για τους Έλληνες. Και απέναντι ακόμα και σε αυτούς που προσπαθούν να θίξουν την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας με συγκυριακές πλειοψηφίες και τη λογική των εσωτερικών διαπραγματεύσεων με μοναδικό γνώμονα του πώς θα παραμείνουν για λίγο ακόμα καιρό στην καρέκλα της εξουσίας. Να ξέρει όμως αυτός ο αλληλοεκβιαζόμενος θίασος που διατηρεί μια πλασματική κυβερνητική πλειοψηφία ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσουν να αποδράσουν από την εξουσία και τη διακυβέρνηση της χώρας δεν αφορά καθόλου τους Έλληνες, και όσο νωρίτερα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο. Και από την άλλη πλευρά, θα δώσουμε τη μάχη απέναντι στον παραδοσιακό ιδεολογικό μας αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει καν ίχνος αυτοκριτικής για την αντιπολίτευση Σαμαρά που εισήγαγε πρώτη τον αντιμνημονιακό λόγο, για την κυβέρνηση Καραμαλή που ουσιαστικά οδήγησε στα μνημόνια, οξύνοντας τα προβλήματα της κρίσης, και ακόμα και σήμερα δεν παρουσιάζει σοβαρή τεκμηριωμένη πρόταση για το πώς μπορούμε να δομήσουμε ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος για να ανακουφίσουμε αυτούς που έχουν πληγεί μέσα στην κρίση. Άρα λοιπόν, ο στόχος για μας σε επόμενες εκλογές είναι διπλός. Είναι από τη μία η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή τη πολιτική πρακτική που περιέγραψα προηγουμένως, αλλά από την άλλη είναι και ένα ισχυρό προοδευτικό ανάγχωμα στον επερχόμενο δεξιό ρευανσισμό. Αυτή λοιπόν τη μάχη είμαστε αποφασισμένοι να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, κυρίως όμως με βάση τη δική μας πολιτική πρόταση. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα της πόλωσης και του διχασμού, στο οποίο επενδύουν δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, η δική μας επιλογή είναι να είμαστε χρήσιμοι για τους Έλληνες. Είναι να αποδείξουμε στην πράξη ότι νοιαζόμαστε για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Καταθέτουμε λοιπόν τη δική μας πρόταση, το σχέδιο Ελλάδα,
με συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα για τα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Ζητάμε από τους Έλληνες την εμπιστοσύνη τους και τη δύναμη να μπορούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα και να μπορούμε να διασφαλίσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη ημέρα. Το σχέδιο μας βασίζεται πρώτον στο πού θα βρούμε τα λεφτά, στο πώς θα παράξουμε νέο πλούτο σε αυτή τη χώρα, πώς θα αυξήσουμε το ΑΕΠ μας με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών, των αγροτών, των μικρομεσαίων, όλους αυτούς που πλήττονται σήμερα από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη πλευρά όμως, και σε πρώτη προτεραιότητα για μας, πως αυτή την παραγωγή νέου πλούτου θα την αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να τον διανύμουμε δίκαια σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη και έχουν πληγεί μέσα στην κρίση. Για το πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες με ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος για τα λαϊκά νοικοκυριά, για την ελληνική οικογένεια, για τους εργαζόμενους, για τους ανέργους, για τους νέους, για τους φοιτητές, τους αγρότες που είναι στην καρδιά της δικής μας πολιτικής και του δικού μας προγράμματος, για τους μικρομεσαίους, για τους μικρούς και μεσαίους δανειολήπτες, για τους κοινωνικά αδύναμους. Όλα αυτά λοιπόν έχουν κατατεθεί επίσημα με συγκεκριμένες τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, απόλυτα κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών, με βάση τα εφιστάμενα δημοσιονομικά δεδομένα, έγινε και πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Και το μόνο που έχει να κάνει όποιος διατείνεται ότι έχει κοινωνικές ευαισθησίες, είναι να πάρει την πρότασή μας, να τη φέρει την επόμενη μέρα στη Βουλή και να την ψηφίσει. Για μας λοιπόν, η επόμενη χρονική συγκυρία και οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι ένα μεγάλο στοίχημα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την προοπτική για τους Έλληνες και ειδικά για τα νέα παιδιά που είναι σήμερα στο εξωτερικό και ψάχνουν ένα λόγο να γυρίσουν, να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στην πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν το μήνυμα στέλνουμε σήμερα και από την Κόρινθο και από όλο τον νομό Κορινθίας, με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας. Είναι μήνυμα ενότητας, είναι μήνυμα διεύρυνσης, είναι μήνυμα συστράτευσης, είναι μήνυμα που λέει ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά μας θα δώσουμε τη μάχη στα καφενεία, στους χώρους εργασίας, στις πλατείες, στους δρόμους, εκεί ακριβώς που τα κόμματα γίνονται ξανά κινήματα. Αυτό εκφράζει σήμερα το κίνημα αλλαγής, μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτική. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα δικαιωθεί και θα είμαστε ευχάριστη έκπληξη των επόμενων εκλογών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Καταρχάς, δεν λεγόμαστε Κινάλ. Λεγόμαστε κίνημα αλλαγής. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, το κίνημα αλλαγής ιδρύθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Συνειδητά επιλέξαμε όχι να πάμε πρώτα σε συνέδριο ενώνοντας κόμματα, αλλά να απευθυνθούμε πρώτα στη βάση. Το κίνημα αλλαγής λοιπόν έχει 212.000 συνειδητές. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που καθορίζουν την υπόσταση του κίνηματος αλλαγής. Σε αυτούς έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε την ενότητα της παράταξης, τη διεύρυνσή της και την πολιτική ανανέωση που είναι ακριβώς τα προτάγματα με τα οποία ιδρύθηκε το κίνημα αλλαγής. Αυτό ακριβώς υπηρετούμε, αυτό ακριβώς ακολουθούμε. Συνεχίζουμε μπροστά ως κίνημα αλλαγής, με το ΠΑΣΟΚ φυσικά βασικό πυλώνα του κίνηματός μας, με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή για το κίνημα αλλαγής, αλλά η μοναδική μας δέσμευση αυτή τη στιγμή είναι στους 212.000 συμπολίτες, η μαζική συμμετοχή των οποίων άλλαξε ριζικά τους σχετισμούς. Όλα τα υπόλοιπα περί ηγεσιών που για τους δικούς τους τυχοδιοκτικούς λόγους επέλεξαν άλλου είδους διαδρομές δεν αφορούν τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες που έστειλαν το μήνυμα ότι το πολιτικό κενό ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να καλυφθεί στιβαρά και ουσιαστικά και αποφασιστικά από ένα πολιτικό χώρο ο οποίος θα μπορέσει να εκφράσει ξανά το χώρο της κεντροαριστεράς με κοινωνικό πρόσημο σαφώς και με ρίσματα σε όλο αυτό το δημοκρατικό κόσμο και την κοινωνική μας βάση που είναι πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι απόλυτα σαφές και κατανοητό στο κίνημα αλλαγής ότι ο καθένας μπορεί να έχει και να διατυπώνει τη δική του άποψη όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ακριβώς είναι απόλυτα φυσιολογικό σε ένα δημοκρατικό κόμμα που λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να έχει την άποψή του. Όμως, όταν αυτή εκφράζεται σε επίπεδο κοινοβουλίου και αξιοποιείται από τον κύριο Τσίπρα για να υπηρετήσει τους σχεδιασμούς του και την εργαλειοποίηση της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών σε συγκεκριμένες χρονικές και πολιτικές συγκυρίες, και όταν έχει ήδη σταλεί το μήνυμα ότι η στάση του καθενός στο κοινοβούλιο δεν επαφίεται μόνο των εννοιών της κομματικής πειθαρχίας που υποδηλώνει μια καταστολή, αλλά πολύ περισσότερο
την υπευθυνότητα του καθενός για το πώς προχωράει από εδώ και πέρα το κίνημα αλλαγής και αν προχωράμε μαζί, είναι απόλυτα σαφές ότι η επιλογή του κύριου Θεοχαρόπουλου μέσα στο Κοινοβούλιο να κρατήσει διαφορετική στάση και μάλιστα υπερψηφίζοντας τη συμφωνία απέναντι στη στάση του κόμματος που είναι η καταψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρ' όλα αυτά, οποιαδήποτε άποψη είναι απολύτως σεβαστή, όχι όμως όταν αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και σκοπούς του ίδιου του κ. Τσίπρα και μιας κυβέρνησης που βασίζεται σε αυτά για να παραμείνει στην καρέκλα σε βάρος του ελληνικού λαού. Θέλω να σας ρωτήσω, σαν συνέχεια την ερώτηση του κ. Νικολόπουλου, επομένως, επειδή περιφέρουν τα δημοσιεύματα από εχθές, σχετικά με το εάν έχει προβεί το κίνημα αλλαγής σε κάποιες ενέργειες σε σχέση με το Κιβισό, έτσι, και τον Γιώργο Παπανδρέου, έχετε να απαντήσετε κάτι? Το κίνημα αλλαγής προχωράει σε έκτακτο καταστατικό και πολιτικό συνέδριο, το οποίο μάλιστα αφορά την ενιαία του λειτουργία, που έρχεται νωρίτερα από ό,τι προλεπόταν αρχικά από το καταστατικό μας, και απόλυτα δημοκρατικά, με εκλογή συνέδρων από τη βάση, με εκλογή των συλλογικών μας οργάνων, οποιαδήποτε πολιτικά ζητήματα υπάρχουν ή θέλει να θέσει οποιοδήποτε, θα πάνε εκεί πέρα, θα συζητηθούν και θα καταλήξουμε ενιαία και συλλογικά με τον πιο δημοκρατικό τρόπο για το πώς προχωράμε σε εκλογές. Αλλά στέλνουμε μήνυμα ενότητας. Στέλνουμε μήνυμα ότι όλες οι πολιτικές διαφωνίες θα λυθούν στο συνέδριό μας και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, και των φίλων του κίνηματος αλλαγής και του χώρου μας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, και αυτή τη στάση θα τηρήσουμε μέχρι το τέλος απαρέγκλητα. Γνωρίζετε ότι ένα κομμάτι του Πασόκ απόψε θα παρουσιάζει από την κοπή της πίτας, και συγκεκριμένα η νομαρχιακή του Πασόκ, ο πρόεδρος, ο γραμματέας της και μέλη της νομαρχιακής, δήλωσαν ότι θα έρθουν στην πίτα. Η οποία είναι και ψηφισμένη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα πω το εξής πολύ απλό. Η λογική της εσωστρέφειας έχει τελειώσει. Όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια για μικροκομματικά παιχνιδάκια, διαχείριση και άλλου είδους σκέψεις, δεν αντιλαμβάνεται καλά την αναγκαιότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχει και για την πορεία ενότητας στο χώρο μας, αλλά κυρίως για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η παράταξή μας σε επίπεδο εγγύησης της εθνικής συνεννόησης την επόμενη μέρα των εκλογών σε ευρύτερο πλαίσιο για την ίδια τη χώρα. Όποιος λοιπόν θεωρεί ότι μπαίνουν ζητήματα διαχείρισης και όχι ουσιαστικής πολιτικής, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, το χώρο μας και την ιστορική πορεία του κόμματός μας. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ λίγο πάνω σε αυτό, επειδή έχω μιλήσει με πολλά στελέχη της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ και των τοπικών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ. Ξέρω ότι θα έρθουν πάρα πολλά στελέχη. Από ό,τι γνωρίζω, θα έρθουν και θα έρθουν με χαρά, γιατί όλοι πιστεύουμε σε έναν ενιαίο και δυνατό χώρο, τον οποίο δεν το χρειάζεται μόνο η κεντροαριστερά. Πάνω απ' όλα το χρειάζεται η Ελλάδα.